Κυρία Κομνηνάκα, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Θέλουμε μια πρώτη τοποθέτηση εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τα τελευταία γεγονότα που βλέπουμε γύρω από τους πανεπιστημιακούς χώρους. Το ΚΚΕ έχει καταγγείλει από την πρώτη στιγμή και θεωρούμε πραγματικά απαράδεκτη την επέμβαση της αστυνομίας και την άσκηση της καταστολής σε φοιτητές που έκαναν, αντιδρούσαν απέναντι στην απόφαση της συγκλήτου lockout του Πανεπιστημίου επί μία εβδομάδα, τη στιγμή που οι ίδιοι φοιτητές είχαν αποφασίσει να συγκεντρωθούν για να κάνουν συνέλευση στη σχολή τους. Θεωρούμε πραγματικά απαράδεκτο και τον τρόπο που η κυβέρνηση, γιατί σίγουρα μια επέμβαση της αστυνομίας δεν έρχεται, δεν πέφτει από τον ουρανό, υπάρχει πολιτική ευθύνη και κατεύθυνση για επιλογή. Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την κίνηση λοιπόν, και μάλιστα να χτυπάνε και να σέρουν φοιτητές που προσπαθούσαν να κάνουν ένα απόλυτα φυσιολογικό, μια απόλυτη φυσιολογική δραστηριότητα μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου. Και στάση που ακολούθησε και τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση. Μάλιστα την επόμενη μέρα τα συγκεντρωμένα ΜΑΤ απαγόρευαν σε φοιτητές μέλη να διακινούν ανακοινώσεις στο πεζοδρόμιο έξω από το Πανεπιστήμιο, ούτε καν μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Και καταλαβαίνουμε ότι ειδικά η χρονική στιγμή που επιλέγεται να γίνει μια τέτοια κίνηση, αν θέλετε, και από τη μεριά της κυβέρνησης, έχει και ένα μεγαλύτερο και μια μεγαλύτερη βαρύτητα και συμβολισμό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι κινήσεις είναι ενδεικτικές ότι ο στόχος της κυβέρνησης στην απόφαση της να καταργήσει τον νόμο, τον νόμο του πανεπιστημιακού ασύλου, ουσιαστικά να καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλο, δεν ήταν φυσικά η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, και κάτι τέτοιο το χρησιμοποίησε και το χρησιμοποιούσε διαχρονικά ως πρόσχημα, αλλά ήταν να ελέγξει και να εμποδίσει αυτές τις ίδιες τις συλλογικές διαδικασίες του φοιτητικού κινήματος, όπως επιχειρεί βέβαια αντίστοιχα να κάνουν και στους χώρους δουλειάς. Αν θέλετε, ο χώρος του Πανεπιστημίου ήταν και για την κυβέρνηση ένας στόχος για να βάλει και στο χέρι τα νέα παιδιά. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι αντιδράσεις και κινήσεις έρχονται μια περίοδο που οι φοιτητές βρίσκονται εδώ και αρκετό καιρό σε αγωνιστικές διαδικασίες. Έχουν αρχίσει, σωστά, αν θέλετε, να μαζικοποιούνται ξανά οι γενικές συνελεύσεις και να επιστρέφει κόσμος στις συλλογικές διαδικασίες που μπορεί για να κάνει και βήματα που μπορεί για κάποιο καιρό να έχει κάνει πίσω και το φοιτητικό κίνημα. Σίγουρα εμείς λέμε ότι μπορεί ακόμη περισσότερο και πρέπει να μαζικοποιείται. Θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγονται αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω το μήνυμα του Πολυτεχνείου. Το μήνυμα που μας άφησε το Πολυτεχνείο, ισχύει ατόφιο, θέλει μια προσαρμογή, μια επικαιροποίηση. Τι άποψη, τι τοποθέτηση κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πάνω σε αυτό? Για μας το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι και παραμένει επικαιρό, και ίσως και η εποχή είναι τέτοια που θα έλεγα ότι έχει μια μεγαλύτερη σημασία. Πρώτα και κύριο, το πιο επίκαιρο κομμάτι, αν θέλετε, του συνθήματος του Πολυτεχνείου, που αυτό πολλές φορές επιχειρείται να καλυφθεί. Στις πύλες του Πολυτεχνείου γραφόταν, δέσποζαν τα συνθήματα έξω ΙΠΑ και το ΝΑΤΟ. Αυτά τα συνθήματα δυστυχώς γίνονται κάθε χρόνο και πιο επίκαιρα. Και λόγω της όλο και βαθύτερης εμπλοκής της χώρας μας στους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, την υποχωρητικότητα που δείχνουν και την, αν θέλετε, δεν είναι και μόνο θέμα υποχωρητικότητας, είναι η επιθυμία που έχουν και η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση που έπαιξε τα ρέστα της σε αυτό το κομμάτι, το να γίνουν τα πρωτοπαλίκαρα που θα εξυπηρετούν σε όλη την περιοχή τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και πώς, τέλος πάντων, προσπαθούν να αποκτήσει η χώρα μας πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις. Είναι ακόμα πιο επίκαιρα, αν θέλετε, και προκαλούν το κοινό αίσθημα, αν σκεφτεί κανείς τις δηλώσεις που είχε τις προηγούμενες μέρες ο Υπουργός Άμυνας, απευθυνόμενος προς τους Αμερικάνους στρατηγό, ότι οι άνδρες μας μάτωσαν δίπλα στους Αμερικάνους στρατιώτες στους πολέμους στους οποίους συμμετείχαμε, και αυτό θα το κάνουμε πρόθυμα και στο μέλλον. Μάλιστα. Νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι τα συνθήματα του Πολυτεχνείου
πρέπει να ακουστούν στην συγκέντρωση της, στην αντιπεριαλιστική πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία την Κυριακή. Θεωρούμε ότι παραμένουν και άλλοι όψη του ίδιου νομίσματος επίκαιροι, δηλαδή ο αγώνας των νέων, των εργαζομένων για δικαίωμα στη δουλειά, στην μόρφωση, ότι σε μια περίοδο που καταπατήθηκαν και καταπατούνται βάναυσα όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, όταν το συνδικαλιστικό κίνημα μπαίνει στο στόχο και της σημερινής κυβέρνησης, θεωρούμε ότι και καλούμε μαζικά τον κόσμο να συμμετάσχει στον τριήμερο εορτασμό, να διαδηλώσουν και ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους και την εμπλοκή της χώρας, αν θέλετε, που έχουμε ζήσει έντονα και τις συνέπειες και στη χώρα μας των υπεριαλιστικών επεμβάσεων με τις προσφυγικές, τα προσφυγικά ρεύματα που αυτές δημιουργούν, και βέβαια να απομονώσουν τους σύγχρονες μητές της Χούντας που δυστυχώς καιροφυλαχτούν και δεν χάνουν ευκαιρία να αρχίσουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο, και σε κάθε περίπτωση να μαζικοποιήσουν τις συλλογικές διαδικασίες, να συμμετάσχουν ενεργά στον αγώνα για δουλειά, μάλιστα, για εκπαίδευση και δικαιώματα και ζωή όπως μας αξίζει, τέλος πάντων, ειδικά στους νέους ανθρώπους. Πρέπει να μάθουμε να διεκδικούμε για αυτά που μπορούμε να έχουμε στη σημερινή εποχή και όχι βέβαια για αυτά τα κουτσουρεμένα δικαιώματα στα οποία μας έχουν μάλιστα καταδικάσει.